Θα τολμήσω να σας ρωτήσω αν έχετε συγκινηθεί και αγουρκώσει τόσο. Έλα, έλα, συγχαρητήρια, ειλικρινά. Για τηλεοπτικά πράγματα μέχρι στιγμής. Με καλό ή με κακό τρόπο. Θα μας το εξηγήσει η ίδια. Κλάματα χαράς ή απελπισίας. Ήταν πολύ καλή πάση. Σκέψου, ναι, εξαιρετική. Ήταν πολύ εξαιρετική παγίδα. Σκέψου τώρα, αρχίζεις να κλαις για την τηλεόραση, έτσι. Όχι, παιδιά, δηλαδή μην το... Από γέλιο, γιατί καμιά φορά κλαις και από γέλιο. Κοίταξε, τώρα τελευταία έχω γελάσει με 2-3 πράγματα που έχω δει. Όπως. Περιμένω, έχω γελάσει με τη Μουρμούρα, που το θεωρώ εξαιρετικό. Βρήκα πάρα πολύ καλό το κάτω πορτάλι. Mm-hmm. Νομίζω ότι μας περιμένει μια καλή μέρα που παίζεται. Περιμένω πάρα πολλά από το Λάκι, από το Διατάφτα, που τουλάχιστον από το τρέιλερ φαντάζομαι ότι τα δίνει όλα. Και έτσι και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πιστεύω ότι θα είναι ο παλιός καλός Λάκης. Και βέβαια περιμένουμε και το Τσαντήρι, έτσι, μην το ξεχνάμε. Τώρα, στα κοντά, ναι, μάλιστα. Ναι, τώρα. Αυτό δείχνει όμως φέτος ότι ο κόσμος διψούσε πολύ για μυθοπλασία και αν δεν κάνω λάθος, διψούσε για κωμωδία. Δηλαδή, οι κωμωδίες είναι αυτές που έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον του κόσμου. Κοίταξε να δεις, επειδή περνάμε τραγικά και πολύ δύσκολα, είναι πιθανά ο κόσμος να περιμένει να γελάσει λίγο, έτσι, να πει, να αφήσει λίγο στην άκρη αυτά που ζει, που δεν είναι και τα καλύτερα και να σκάσει λίγο το χυλάκι του, ξεχνώντας ό,τι δραματικό ζούμε, γιατί ένα δράμα ζούμε, νομίζω. Ναι, η χώρα δεν φορά... είναι στα καλύτερα της, είναι και στα χειρότερα φορά της. Το δράμα της τηλεόρασης είναι ακόμα με. Ναι, έχει και η τηλεόραση το δικό της δράμα, είναι αλήθεια. Αλλά ευτυχούμε, ευτυχώς, κάτι να γίνεται μετά από πολύ καιρό. Δηλαδή, κάπως η τηλεόραση αρχίζει να κουνάει τα κουπιά της. Έτσι, να φεύγει λίγο η βάρκα, ας πούμε, από το λιμάνι. Σας είδα και ιδιαίτερα χαρούμενη για το Voice. Δηλαδή, ναι. Σχολιάστε πολύ θετικά το The Voice. Καλά που το λες. Λοιπόν, είναι το μοναδικό πρόγραμμα από όλα αυτά, τα τύπου dancing εκεί, your face, πώς τα λένε τα διάφορα, όλα αυτά, τα οποία έχουν ένα άλλο περίεργο, δηλαδή το ότι δεν βλέπεις αυτόν που, δεν βλέπουν οι κριτές αυτόν που τραγουδάει, κάτι σου κάνει. Λοιπόν, εγώ το βλέπω κάθε Παρασκευή, δεν το είδα χτες. Γιατί περιμένω και αυτές τις αντιδράσεις των κριτών και γενικά μου αρέσει. Ποιον έχετε ξεχωρίσει από τους κριτές, ποιος ήταν έκπληξη για σας? Κοίταξε να δεις, μου αρέσει το παλικάρι το Φαλακρό. Ο Μιχάλης. Δεν το συζητάω. Κώστα Βέντο. Ναι, δηλαδή. Αλλά και η Δέσποινα είναι έκπληξη. Έχει πάρα πολύ χιούμορ. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν την περίμενα. Πραγματικά έχει πολύ ωραία τάκα. Όχι, είναι μια κριτική επιτροπή που μια χαρά τα πάει. Δηλαδή, ο καθένας καταθέτει κάτι. Έχουν και ιστορία όλοι αυτοί. Ο Γιώργος Λιάγκας. Και το καιρό δέσιμο μεταξύ τους. Ναι. Ενώ δεν μοιάζουν ούτε το ρεπερτόριό τους, ούτε και σαν προσωπικότητες. Και δεν είναι ωραία. Όχι, δέσαν μια χαρά. Πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως περιμένεις. Ο Γιώργος Λιάγκας εξυπηρετεί το σκοπό του παρουσιαστή. Εντάξει, είναι σε δεύτερο πλάνο που θα λέγαμε. Δηλαδή, okay. Δεν είναι του παρουσιαστή αυτό το πράγμα, δεν το παίρνει πάνω του κανείς. Αυτό είναι των παιδιών που πάνε να τραγουδήσουν και των κριτών. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό και γι' αυτό νομίζω έχει και αυτή την απήχηση που έχει. Και γι' αυτό και εμείς οι περισσότεροι, επιτέλους μια φορά δεν είμαστε τρελοί να πούμε ότι κάτι είναι καλό και είναι καλό, έτσι. Γιατί έχουμε και αυτό το χαρακτηρισμό. Στο τώρα που τελείωσε, που ολοκληρώθηκε το dancing. Αχ, δεν το είδα. Όχι, δεν θα ρωτήσω γι' αυτό. Με χαρίς. Θα πάω στο επόμενο πρόγραμμα. Αγιάς. Στο Your Face Sounds Familiar. Μάλιστα. Γράφτηκε ότι θα υπάρξει σίγουρα μια αλλαγή στην Κριτική Επιτροπή, τη φετινή. Και γράφτηκε και λέγεται για το όνομα του Ζαχαράτου, του Τάκη Ζαχαράτου. Ότι μπορεί να είναι στην Κριτική Επιτροπή. Ναι. Εγώ αύριο στη Real έχω μια πληροφορία που μου λέει ότι δεν θα είναι ο Ρήγας στην Κριτική Επιτροπή. Θα το δούμε. Λόγω του προβλήματος υγείας του. Νομίζω ναι, ότι είναι λίγο φορτισμένος και πρέπει λίγο να ηρεμήσει. Και έχω αυτή την πληροφορία. Μπορεί να βγει να με διαψεύσει τώρα, αντένα, δεν ξέρω. Αλλά
Εγώ διάβασα ότι είχε ένα πρόβλημα υγείας και ότι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ναι. Και να το πούμε και περαστικά και καλή ανάρρωση, ό,τι και να γίνει. Ναι, υπερκόπωση. Οι υπόλοιποι δηλαδή θα συνεχίσουν, ο Γενατάς, η Μάλφα και η Νομίζω ναι, και η Κατερίνα. Αυτή είναι τώρα πακέτο με όλο το κόνσεπτ. Αλλά νομίζω η έκπληξη όλων αυτών είναι το Voice. Δεν πιστεύω ότι κανένα άλλο θα επισκιάσει τις θεματικότητες που κάνει. Δύσκολο. Και αν είναι όντως ο Τάκης Ζαχαράτος, που είναι ένας άνθρωπος που είναι, πώς να το χαρακτηρίσω, one man show, δηλαδή τον είδα τις προάλλες στο Παλάς και ακόμα μια φορά και εντυπωσιάστηκα. Και είναι ο πλέον καταλληλότερος να κρίνει αυτό το show, δηλαδή τους ανθρώπους που διαγωνίζεται, γιατί ξέρει να το κάνει πολύ καλά αυτό το πράγμα. Εντάξει, δεν θα είναι κακό, φαντάζομαι. Δηλαδή, καλό θα δώσει. Θα δώσει και γέλιο, και γιατί είναι και ένας άνθρωπος που έχει και χιούμορ, είναι και μεγάλο ταλέντο βέβαια. Και όπως το λες, κατάλληλος για αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, πού να το βάλεις, ας πούμε, στο πάμε πακέτο. Γιατί αυτό είναι μετά. Πριν να μεταμφιλιστεί. Επειδή φαντάζομαι ξυπνάτε από τις 10 παρά για να παρακολουθήσετε τα πρωινά. Ναι. Ρουφίξου. Και ρουφίμαι και παρά, λέει, καταλαβαίνετε, έχω και θέματα. Να σας ρωτήσω τι παρακολουθείτε περισσότερο και με μεγαλύτερη ευκολία. Λοιπόν, για να διαλύσουμε το μύθο, δεν ξυπνάω 10 παρά. Mm. Δηλαδή, ξυπνάω στην αρχή της σεζόν 10 παρά, όπου πρέπει να. Και πιο νωρίς για τα ενημερωτικά. Mm-hmm. Όπου πρέπει στην αρχή να παρακολουθείς. Τώρα που έχει παγιωθεί αυτό το πράγμα και έχει περπατήσει mm-hmm. και ξέρουμε ότι ο Αντένα πάει πάρα πολύ καλά και ότι του ρίχνει στα αυτιά του ο Μέγκα και ότι το πρόγραμμα αυτό δεν μπορεί να ορθοποδήσει εκτός αν κάνει την έκπληξη. Δηλαδή βάλει ένα εννοείται. Καινούριο πρόσωπο, ξέρω εγώ όπως ακούω, ότι μπορεί να μπει η Σμαράγδα Καρύδη. Πού? Στο πρωινό. Ναι. Τι? Πρώτη φορά τα ακούμε εμείς. Και εγώ πρώτη φορά τα ακούω αυτό. Εντάξει ρε παιδιά, μου πρέπει να σας πω μια είδηση. Όχι, συγγνώμη, και δηλαδή. Καλά κάνετε δηλαδή που τη λέτε. Δηλαδή τι με φέρατε. Πολύ ανατρεπτικό. Δεν σηκώνεστε πρωί-πρωί, αλλά να. Τα ξέρετε αυτά. Μα τα βράδια τα μαθαίνουμε. Δεν βγάλουμε σούπερ από κάτω. Ειδήσεις. Δεν ξέρω καλέ. Καλέ δεν ξέρω. Λέω ότι αυτό. Γιατί η Σμαράγδα Καρύδη είναι ένα όνομα που δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πάει στη θέση τη Ελισάβετ Πανού. Φαντάζομαι θα πήγαινε στη θέση τη Τζέννη Μπαλατσινού. Η Ελισάβετ Πανού ποια είναι. Α, τέλεια. Είναι μια τραγουδίστρια μελαχρινή που είναι στο πάνελ τη εκπομπή. Που. Okay. Αυτή. Εντάξει. Στο πρωινό του Μέγκα. Λέω ότι μία ανατροπή σε αυτό το πρόγραμμα που δεν πάει καλά θα ήταν να βάλει ένα ισχυρό και ωραίο πρόσωπο. Επειδή η Σμαράγδα Καρύδη είναι κοντά σε αυτό. Να υπογράψει το Μέγκα ή έχει υπογράψει, mm-hmm. είναι πολύ πιθανό να θελήσει να ζωντανέψει αυτό το πράγμα που βλέπουμε κάθε πρωί. Και για το οποίο άρα εγώ ήμουν αντιθετή από την αρχή, νομίζω το έχω πει με όλους τους τρόπους. Με την επιλογή της συγκεκριμένη του Μάγκα. Του Μάγκα. Του Μάγκα, καλά τον είπες. Τέλειες ορισμοί. Οπότε από μόνο. Τι μη δείχνετε πλάνο να κλάψω μόνη μου και μετά δείξτε με δεν είναι. Μόρ κλάψε καημένη. Τέλεια. Κανονικά άλλοι πρέπει να κλαίνε, αλλά εντάξει. Κλάψει και εσύ. Αυτή είναι η Ελισάβετ Πανού, η μελαχρινή που δείχνουμε τώρα. Τώρα είναι ο Κωστόπουλος, μισό. Ναι, το κατάλαβα ότι αυτό είναι ο Κωστόπουλος. Να σας δείξουν την Ελισάβετ Πανού για να μπορέσετε μετά να σχολιάσετε. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Όχι. Τα έχω πει. Για τη Σμαράγδα Καρύδη μάθαμε ότι θα παρουσιάσει ένα σοου. Δεν ισχύει αυτό. Ισχύει, νομίζω. Α, ισχύει και αυτό. Νομίζω ότι ισχύει. Ένα τηλεπαιχνίδι. Έτσι με επώνυμους. Κοίταξε, υπάρχει μια τάση. Ξαναβγήκαν τα τηλεπαιχνίδια στην επιφάνεια. Ξεκινάει και σε εμάς τηλεπαιχνίδια, τα λέμε και αυτά με τον Χρυσό Φερεντίνο. Με τον Χρυσό Φερεντίνο. Ναι. Παρότι ξεκινάει σε εσάς, δεν πειράζει που είμαι καλεσμένη. Εγώ δεν τα πολυχωνεύω τα τηλεπαιχνίδια. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει τελειώσει η εποχή του κόνσεπτ τηλεπαιχνίδι. Δηλαδή, μετά το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, που για μένα ήταν το καλύτερο ίσως. Mm-hmm. Δηλαδή, τα άλλα με τις βαλίτσες δεν σας άρεσαν, αυτά που έκανε ο Φερεντίνο στο deal και το super deal. Ναι, αλλά είναι πασέ που λέμε, δηλαδή είναι χρόνια πίσω. Το θέμα είναι να πηγαίνεις μπροστά. Εντάξει, εγώ δεν είμαι φαν των τηλεπαιχνιδιών. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Χρήστος. Ναι. Και κανένα δύο ακόμα που κάτι ακούω και στον Αντένα ετοιμάζεται ένα τηλεπαιχνίδι. Νομίζω. Για πείτε μας. Όχι αυτό, νομίζω. Φαν τη Ζέτα. Είμαι και τα Ζέτα, Χριστιανή μου.
Φαν της Ζέτας είσαστε, της Μακρυπούλια? Γιατί μάλλον θα τη δούμε ξανά στην τηλεόραση. Φαν δεν είμαι κανενός όσον αφορά την τηλεόραση. Εκτός αν είναι άνθρωποι που μου έχουν δώσει πράγματα για την ψυχή μου. Δηλαδή θα έλεγα ότι είμαι φαν του Λάκη γιατί τόσα χρόνια μου έχει δώσει πάρα πολλά πράγματα. Θα έλεγα ότι είμαι φαν διαφόρων συναδέλφων που κάνουν εξαιρετικές εκπομπές. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι είμαι φαν μεμονωμένων προσώπων που χωρίς να σημαίνει ότι δεν τους εκτιμώ σαν άτομα και σαν προσωπικότητες, έτσι. Δεν λέω αυτό. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του, αλλά δεν είμαι φαν, όχι. Είναι όμως ένα κεφάλαιο. Δεν λέω για τη Ζέτα ειδικά. Λέω ότι δύσκολα και ειδικά στον τομέα της ψυχαγωγίας θα μπορέσει να πεις ότι είμαι φαν. Δηλαδή μπορεί να γίνω φαν του serial κάτω παρτάλι αν εξακολουθήσει να δίνει αυτά που φάνηκε στο πρώτο επεισόδιο ότι μπορεί να δώσει. Να γίνω φαν ενός ανθρώπου που γράφει, να γίνω φαν ενός ανθρώπου που παρουσιάζει τη ζωή του και έχει κάποιο ενδιαφέρον και έχει να πει κάποια πράγματα. Επειδή σας νιώθω και επειδή είχαμε κάνει και μια κουβέντα στην αρχή της σεζόν, θέλω να σας ενημερώσω ότι τα Kardashians πάνε και τρίτη μέρα, σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, για να το παρακολουθήσετε. Κάτι πρέπει να μου πεις κι εσύ. Να μετρήσουμε τα λόγια σας, δηλαδή. Δεν ξέρω. Μήπως είναι υπό την επίρρεια. Τι θα ρωτούσα για να ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν και να εκμεταλλευτώ την επίρρεια του αλκοόλ που έχετε στο αίμα σας ακόμα. Θα αρχίσει να κλαίει κανονικά η γυναίκα στο τέλος. Την άποψή σας. Αλκοολικιά. Όχι, προς Θεού. Αυτά βότια είπατε. Τώρα φταίω εγώ, ορίστε μας. Για τη δούλεψα νομικού. Μάλιστα. Ξενέρωσα. Εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω αυτό, άλλο ήθελα να ρωτήσω και θα ρωτήσω. Όχι, η Δόκισσα το έχω πει πολλές φορές. Είναι ένα πολύ συμπαθητικό παιδί. Καταρχήν είναι μια πολύ όμορφη κοπέλα. Που κάνει μια χαρά αυτό που κάνει, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν βλέπω τεράστια διαφορά. Εντάξει, μπορεί Ζέτα να είναι πιο λαμπερή, πιο έμπειρη, πιο... λίγο πιο μεγάλη, ίσως. Είναι λίγο πιο μεγάλη. Λίγο. Αλλά μια χαρά είναι το κοριτσάκι.